Είπατε ότι κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, το Πασό κλπ. Και χρεοκόπησαν τη χώρα. Και φυσικά δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι τώρα. Ότι μπήκαμε στα μνημόνια, λέω, δεν φταίει. Τα πράγματα είναι καλά. Τώρα... Φυσικά και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που μπήκαμε και στα μνημόνια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που μπήκαμε στα μνημόνια. Όταν παλιότερε κυβερνήσει. Και εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. Παλιότερε κυβερνήσει είχαν ευθύνη για τον εκτροχιασμό τη οικονομία. Mm-hmm. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δώστε περισσότερα. Δεν έλεγε βάλτε φρένο. Ναι. Όταν για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 91 έλεγε αν συνεχίσει έτσι η οικονομία θα μπούμε στο δνουτού. Mm-hmm. Το έλεγε από το 92 αυτό ο Μητσοτάκης, mm-hmm. ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Τότε δεν υπήρχε κανένα στη χώρα να λέει παιδιά φρένο στα δημοσιονομικά, να έχουμε λίγο πειθαρχία όπως κάνει ο καθένας στο σπίτι του, όπως κάνει στο νοικοκυριό του. Λοιπόν, όλα τα χρόνια, όλα τα κόμματα έλεγαν προσλάβετε πιο πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, δώστε περισσότερα, τσοβόλα δώστε όλα κλπ. Κλπ. Άρα να κάνουν όλη την αυτοκριτική τους εδώ πέρα, γιατί η γενιά μου κύριε Λιάτσο, ναι, ναι. Πληρώνει τα σπασμένα όλων των προηγούμενων. Σωστό, αλλά έτσι. Αυτοί που κυβερνούσαν είχαν την ευθύνη. Και τα χρέη των επιλογών και τα λοιπά. Τα χρέη του σήμερα. Αυτοί που δημιουργήσαν σκάνδαλα, που κλέψανε, που του Τσοκατζόπουλου, ναι, ναι, του Παπαδονίου. Ποιο έκλεψε τα λοιπά και τα λοιπά. Θα το δούμε ποιο έκλεψε, κύριε Λιάτσο. Γιατί. Δεν είναι ο άλλο, δεν καταδικάστηκε. 20 χρόνια δεν έφαγε ο Τσοκατζόπουλο. Ποιο έκλεψε, θα δούμε. Γιατί έχω εδώ μαζί μου και το ΦΕΚ διορισμού του διοικητή νοσοκομείου του κρατικού Νικαία. Δείξτε το. Ο οποίο. Δείξτε το. Να δείξω εδώ το ΦΕΚ. Λοιπόν, ο κύριο. Αυτό είναι με τα πλαστά πτυχία. Ο κύριο Μπούτο Δημήτρη με 4 πλαστά πτυχία τον οποίο έχει βάλει εδώ. Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Με αυτά τα πτυχία, κύριε Κυρανάκη, εδώ. Ναι, καλά, εδώ το λέει. Ο αρμόδιος υπουργός. Δεν διορίστηκε με αυτά τα πτυχία. Διορίζουμε, λέει, τον Μπούτο Δημήτριο του Γεωργίου, πτυχιούχο οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού κλπ. Πλαστό πτυχίο. Και εδώ υπογραφή Παύλος Μπολάκης. Ποιο τον διόρισε. Τι λέει εδώ, δεν λέει πτυχίο. Δεν λέει πτυχίο, τι λέει εδώ. Αν παρακολουθήσετε την ομιλία. Τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ. Σα λέω πάλι. Λέει πτυχίο. Στα τυπικά προσόντα δεν υπήρξε κανένα πλαστό πτυχίο. Αν είχε άλλα. Συγγνώμη, εδώ λέει για ένα πτυχίο με υπογραφή Πολάκη το οποίο είναι πλαστό. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό ο άνθρωπο. Για σα μια κουβέντα διόρισε. Όχι, θα απαντήσω για το ποιο έκλεισε. Για το τσιγάρι του Πολάκη πείτε. Για το τσιγάρι του Πολάκη. Δεν σα διέκοψα. Αφήστε τον κύριε Παυλίδη. Εντάξει τώρα κάνω. Κάντε φασαρία. Μιλάτε, κύριε Κυρανάκη, μην μιλάτε για αυτό που λέω. Μην μιλάτε όλοι μαζί, Σπύρο, εσύ αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, για να δούμε και ποιος έκλεψε αυτή τη χώρα, αυτός ο άνθρωπος με τα 4 πλαστά πτυχία, ξέρετε τι έκανε μετά από λίγο. Ξέρω. Έδωσε μία παράνομη σύμβαση. 200 χιλιάρικα σε ένα κολλητό του. Μάλιστα. Με παράνομη σύμβαση. Αυτό δεν είναι κλεψιά. Θα τα φέρει κάποιος πίσω. Στον ελληναφορολογούμενο. Συνεχίστε. Ο κύριος Πολάκης δεν έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία security κατά παράβαση δικαστικής απόφασης. Τα έδωσε. Αυτό δεν είναι κλέψιμο. Θα τα δώσει πίσω. Λοιπόν, μιλάμε για την οικονομία. Λοιπόν, μιλάμε για την οικονομία. Αν θέλετε. Να την κάνουμε και την παρένθεση αυτή. Κάντε. Άρα, σας έλεγα ότι η γενιά μου πληρώνει τα σπασμένα των προηγούμενων. Και τα χρέη του σήμερα, το χρέος, αυτό που λέμε, η διόγκωση του χρέους κλπ., είναι οι φόροι του αύριο. Η δική μου γενιά λοιπόν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας δηλαδή, θα πληρώνουν σπασμένα της ανεύθυνης πολιτικής που ακολουθεί και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε λοιπόν τη σύγκριση μεταξύ 14 και σήμερα και 19. Γιατί ψήφισε το χρέος όμως. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε τη σύγκριση. Πάμε να τη δούμε τη σύγκριση. Απλώς θα σας πω την ώρα. Η ώρα είναι και 50. Σε 10 λεπτά. Την πορεία του χρέους. Πάμε να δούμε τη σύγκριση. Δεν ξέρω τι λες. Θα γίνει πρασκόπημα, λέει ο. Πάμε να δούμε τη σύγκριση. Τα 100 δι δεν ήταν στο χρέος που θέλει. Κανένα δεν θα γίνει πρασκόπημα. Η μόνη κυβέρνηση καταρχάς. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Έτσι να κάνω. Θα προσπαθήσω, κύριε Λιάτσο. Να μην με διακόψει κανείς όμως. Ελάτε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σύγκριση μεταξύ 14 και 19. Οι μισθοί είναι χαμηλότεροι. Σας έφερα πριν από μια εβδομάδα την έκθεση του ILO που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με την Ευρωζώνη. Οι φόροι είναι υψηλότεροι και περισσότεροι. Οι εισφορές είναι υψηλότερες. Οι συντάξεις είναι χαμηλότερες με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και όλα αυτά γίνανε για ποιο λόγο, για να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι τα κάνουμε όλα αυτά για να μειώσουμε το χρέος, αυτή τη γενναία συμφωνία για το χρέος. Το χρέος όμως, κύριε Λιάτσο, είναι υψηλότερο. Από το 2014 αυτό το χρέος παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είναι υψηλότερο. Πόσο? Κατά 35 δισεκατομμύρια. Πόσο ήταν δηλαδή? Τόσο είναι, ρε παιδιά. Ήταν 219, 215, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ακριβώς αυτό που λέει. Τα στοιχεία τα κοίταξα πριν ήρθα. Δηλαδή, κάναμε. Καταρχάς, η μόνη. Επειδή έχω ένα λεπτό, μου είπε ο κ. Λιάτσος, παρακαλώ να με διακόψει κανείς. Λοιπόν, η μόνη μυθισία την οποία ζητάει ο κ. Τσίπρας εδώ και 4 χρόνια κάνουν οι Έλληνες πολίτες για όλα αυτά που πληρώνουν. Πληρώνουν τα πάντα για να διορίζουμε τα κλητούς.
και τους λέει: θα πάρουμε το χρέος. Έλα όμως που το χρέος είναι τελικά περισσότερο από αυτό που παρέλαβε. Άρα, ζούμε χειρότερα, πληρώνουμε παραπάνω φόρους, πληρώνουμε παραπάνω φορές, έχει χαμηλότερες συντάξεις η γενιά του παππού μου και τελικά. Έχουμε πολύ. Και υψηλότερο χρέος. Άρα, ναι, κύριε Λιάτσο, ζούμε χειρότερα από το 2014 και οι θυσίες των Ελλήνων που είχαν πιάσει τόπο με πολύ αίμα, με πολλή προσπάθεια, με πολλές θυσίες για να βγούμε από την κρίση το 2014, τελικά τα σπέταξε στα σκουπίδια ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λέει ο Έλληνας πολιτικός και θα πάρει σκληρή απάντηση από τους Έλληνες πολίτες, από τους πατριώτες Έλληνες πολίτες, σε εκλογές που έρχονται είτε το Μάιο είτε όποτε και.